Ξεκινούν το Σάββατο 2 Απριλίου οι έρηνες αιμοδοσίες του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοντών Η Αγάπη, όπου με τη βοήθεια και τη συνδρομή όλων, ο Σύλλογος θα μπορέσει να προσφέρει αίμα και στις πόλεις που το έχουν ανάγκη λόγω της μεγάλης προσφυγικής ροής. Οι αιμοδοσίες θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 17 Απριλίου, ενώ στους εθελοντές αιμοδότες θα γίνει και μία πλήρη ενημέρωση με σκοπό να γίνουν και δότες του μυελού των οστών. Αυτή την περίοδο συνήθως πραγματοποιούνται οι έρηνες αιμοδοσίες αγάπης. Έτσι και φέτος από το επόμενο Σάββατο, 2 Απριλίου, μέχρι και την Κυριακή 17 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν για 15 μέρες συνεχόμενες εθελοντικές αιμοδοσίες σε κομμάτια της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και της Καβάλας. Το πρόγραμμα θα υπάρχει στην ιστοσελίδα μας στο Facebook. Δεν μπορούμε να τα ανακοινώσουμε ένα-ένα, γιατί καταλαβαίνετε και για οικονομία του χρόνου, αλλά και θα καταλάβει ο κόσμος. Όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί είτε στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2541-022-256 ή να μπαίνει καθημερινά στη σελίδα του Συλλόγου στο Facebook με την ονομασία Η Αγάπη για να παρακολουθεί το πρόγραμμα και να δει πού τον βολεύει να μπορεί να προσέλθει για να, αυτός και οι φίλοι του, για να δώσει αίμα. Για άλλη μια φορά καλούμε τους ξανθιώτες συμπολίτες μας, είτε είναι εθελοντές αιμοδότες είτε όχι. Είναι και πρώτη τάξη ευκαιρίας για κάποιους για πρώτη φορά να προσπαθήσουν να δώσουν αίμα. Να κάνουμε όλη μια συλλογική προσπάθεια μαζί με τα παιδιά των σχολείων μας, που μεγάλη θέρμη συμμετέχουν σε αυτές τις αιμοδοσίες, προκειμένου να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα αίματα αυτή την περίοδο. Είμαστε σε μια περίοδο πάντα δύσκολη. Μπροστά μας είναι η αργία του Πάσχα, που αρκετοί συμπολίτες μας θα χρειαστούν αίμα για να μεταγγιστούν και να συνεχίσουν να ζουν αξιοπρεπώς. Ταυτόχρονα, λόγω του προσφυγικού, όπως έχουμε ανακοινώσει και μέσω των δελτίων τύπου, με ένα μέρος αυτών των μονάδων θα διοχετευτούν στα νοσοκομεία Κιλκής, Μυτιλίνης, των Αθηνών και πιθανότητα και της Καβάλας, προκειμένου να ανακουφίσουμε και τις ανάγκες μετάγγισης που έχουν αυτά τα νοσοκομεία, τις αυξημένες ανάγκες μετάγγισης λόγω και των προσφύγων. Υπενθυμίζω ή ενημερώνω για όσους δεν ξέρουν ότι δεν είναι μόνο τα τρόφιμα και οι άλλου είδους βοήθειες που προσφέρουν οι Έλληνες όντως με πολύ μεγάλη αγάπη και εθελοντισμό. Υπάρχουν και κάποιες μερίδες αυτού του κόσμου που χρειάζονται και αίμα, γιατί έρχονται άτομα ηλικιωμένα, γυναίκες με αναιμίες λόγω της ταλαιπωρίας, άτομα που έχουν ασθένειες, είναι και αυτά πολύ μεταγγιζόμενα, λευχημικοί, καρκινοπαθείς, και άρα εμείς βοηθάμε με τον τρόπο μας εκεί που ξέρουμε τόσα χρόνια να προσφέρουμε. Τέλος, θα ήθελα να πω σε όλους ότι σε όλες τις εξορμήσεις θα προσπαθήσουμε και θα ενημερώνουμε τους εθελοντές μας και θα παίρνουμε δείγματα για δότες μυελού των οστών. Είναι παράλληλες δράσεις. Από την ώρα που θα είναι μαζεμένοι όλοι οι εθελοντές μας, είναι ευκαιρία να τους ενημερώσουμε, να τους παροτρύνουμε, να τους καθοδηγήσουμε και να γίνουν και εθελοντές δότες του μυελού των οστών. Είναι πλέον μια πολύ απλή διαδικασία. Τον επόμενο Σεπτέμβριο θα κάνουμε μια ημερίδα να ενημερώσουμε αρκετά καλά τον κόσμο, αλλά είναι και πλέον μια πολύ απλή διαδικασία. Θα πάρουμε απλό δείγμα σάλιου από τον καθένα. Παράλληλα, αιμοδοσίες θα γίνουν και στα σχολεία του νομού, καθώς η συζήτηση είναι αυξημένη, κάτι που δείχνει την αλληλεγγύη και την ευαισθητοποίηση των νέων παιδιών για τους συνανθρώπους μας.